Που κάναμε έτσι λίγο μία επισκόπηση στο πώς ακριβώς πηγαίνει ο ελληνικός τουρισμός, από πλευράς εσόδων βεβαίως. Τώρα θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο πολύ συζητείται, θα έλεγα, σε όλες τις ελληνικές παρέες. Πόσο μας ενοχλεί ο υπερτουρισμός και πώς ζυγίζουμε τα πράγματα. Η Έτερον έχει διεξάγει μια έρευνα λοιπόν και τα ευρήματά της έχουν ενδιαφέρον. Θα πω την καλησπέρα μου στον Χρήστο Παπαγιάννη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Έτερον. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Να πάρουμε τη μεγάλη εικόνα. Τι φοβούνται περισσότερο οι Έλληνες? Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά μας, αυτή τη στιγμή ένα περίπου 45% φοβάται ότι στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα υπερτουρισμού. Κάτι το οποίο μας δίνει γενικότερη αίσθηση, δηλαδή δεν θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην πλειονότητά τους. Ένα 30% θεωρεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα, αλλά ανησυχούν γι' αυτό στο μέλλον. Όσον αφορά όμως τα αρνητικά, δηλαδή τις πτυχές στις οποίες ο τουρισμός αγγίζει με αρνητικό τρόπο, αυτό που καταγράψαμε είναι το φυσικό περιβάλλον και η ακρίβεια και οι τιμές των ενοικίων. Επομένως, στις αρνητικές πτυχές, αυτό που βλέπουμε να απασχολεί πάρα πολύ είναι κατά βάση ο πληθωρισμός που δημιουργεί ο τουρισμός, ο οποίος ναι μεν είναι συνήθως για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο εκτείνεται και πέραν της τουριστικής περίοδου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε προϊόντα και αγαθά. Άρα λοιπόν ο Έλληνας φοβάται τη λειψιδρία, την ακρίβεια σε αγαθά και τα υψηλά ενοίκια, τα οποία κατά ένα ποσοστό είναι και αποτέλεσμα του υπερτουρισμού. Αλλά προτείνω να δούμε και τα διαγράμματα, τις μπάρες, τα γραφήματα που μας έχετε δώσει, κύριε Παπαγιάννη. Στην ερώτηση, ναι, αν η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάσχει από υπερτουρισμό και αν πρέπει επιτέλους να μπουν φραγμοί, ένα 30,5% τι απαντά? Αυτό, ότι πρέπει να βάλουμε, εδώ λάθος εγώ το τοποθέτησα, ένα 30,5% θεωρεί ότι πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς. Έτσι, ακριβώς. Ένα 30,5% θεωρεί ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να μπουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τον τουρισμό. Μετά, όπως βλέπουμε και στο γράφημα, το 45,6% θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά κινδυνεύουμε στο άμεσο μέλλον. Και ένα 19,6% θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσοι περισσότεροι έρθουν, τόσο το καλύτερο. Αυτό φυσικά αποτυπώνει σίγουρα τη συζήτηση που γίνεται, ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η ανησυχία, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή, μεταξύ όλων για το που πηγαίνουμε όσον αφορά το σκέλος αυτό. Ωστόσο, την ίδια ώρα δείχνει ότι δεν είμαστε ακόμη σε μια κατάσταση κατεπήγοντος όπου χρειάζονται τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο μέτρα οριζόντια τα οποία θα είναι και κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε άλλες περιοχές τουριστικές στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο νομίζω όμως αξίζει πάρα πολύ να δούμε και βρίσκεται στις τελευταίες κάρτες αφορά την υποστήριξη που λαμβάνουν τα κινήματα που αφορούν τις ελεύθερες παραλίες και άρα την πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Και αυτό μας δίνει έτσι ένα στοιχείο για το τι μπορεί να γίνει ώστε να αισθανόμαστε όλοι ότι υπάρχει πολύ μικρότερη πίεση από τον τουρισμό. Ένα πολύ κομβικό κομμάτι λοιπόν είναι οι υποδομές και την ίδια ώρα η διαφύλαξη του δημόσιου χώρου. Οπότε στην έρευνα έγινε για τις ξαπλώστρες είναι αυτή η έκτη κάρτα. Εάν ο Έλληνας συμφωνεί ή διαφωνεί με τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις όσων ζητούν λιγότερες ξαπλώστρες και περισσότερες ελεύθερες παραλίες. Και είναι εντυπωσιακό το έβριμα. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι την ίδια ώρα δεν βλέπουμε ότι υπάρχει για άλλα ζητήματα τόσο έτσι οριζόντια συναντήληψη στην κοινωνία, αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικός είναι ο δημόσιος χώρος, πόσο σημαντικός είναι για τους Έλληνες ο φυσικός πλούτος των νησιών και όχι μόνο και της ποιοτικής Ελλάδας και ειδικά όσον αφορά τις παραλίες και πόσο τελικά ενοχλητικό είναι για τους περισσότερους να πηγαίνουν σε μια παραλία και να βλέπουν μια εκτροχιασμένη κατάσταση με τις ομπρέλες να είναι απλωμένες παντού, να μην τηρούνται τα στοιχειώδη. Έγινε γι' αυτό και φέτος η κίνηση και με το My Coast, το
οποίο φυσικά βασίστηκε περισσότερο στους πολίτες. Όμως νομίζω ότι με αυτή την εικόνα σίγουρα αποτυπώνεται το γεγονός ότι χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι και σίγουρα μια έτσι πιο αποτελεσματική διαχείριση. Να δούμε και δύο επιπλέον επιμέρους κάρτες. Στο ερώτημα πόσο θετικά ή αρνητικά επιδρά ο τουρισμός στην Ελλάδα στο ζήτημα της οικονομίας και να ζητήσω τη βοήθειά σας για το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από τις απαντήσεις. Λοιπόν, εμείς μέσα σε μια κλίμακα από 1 έως 7, που το 1 είναι ότι επιδρά απόλυτα αρνητικά ο τουρισμός σε διάφορες μεταβλητές όπως η οικονομία, και 7 απόλυτα θετικά, προσπαθήσαμε να δούμε πάνω κάτω πώς αποτιμούν σε διαφορετικά πεδία οι πολίτες την επίδραση του τουρισμού. Και αυτό είναι διότι η βιβλιογραφία και η διεθνής εμπειρία μας έχει δείξει πως στις περισσότερες περιπτώσεις, και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Ναι μεν μας ενοχλεί ή ενοχλεί τους πολίτες το γεγονός ότι υπάρχει συνωστισμός, ότι περιορίζεται η πρόσβασή τους στο δημόσιο χώρο, ότι επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη, αντιλαμβάνονται τα θετικά του τουρισμού στην οικονομία. Πολλό δε μάλλον στην Ελλάδα, όπου ο άμεσος και ο έμεσος αντίκτυπος του τουρισμού στην οικονομία, σύμφωνα με μελέτες, αγγίζει μέχρι και το 1/3 του ΑΕΠ. Άρα, όλοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την εθνική οικονομία. Και είναι αυτό που βλέπουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη κάρτα είναι αυτό. Και η επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με την απασχόληση, γιατί είναι αλήθεια ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων βρίσκει δουλειά σε αντικείμενα που είναι σχετικά με τον τουρισμό. Και εδώ επίσης το 72,1% είναι ένα συντριπτικό ποσοστό που απαντά θετικά. Ακριβώς. Και στο κομμάτι της εργασίας βλέπουμε την ίδια πάνω κάτω έτσι, αντίληψη. Φυσικά σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι αυτό αποτελεί και μια αποτύπωση έτσι, της πραγματικότητας και όχι κατά ανάγκη και μια επιδοκιμασία. Δηλαδή είναι πραγματικότητα ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας ο τουρισμός. Είναι πραγματικότητα, το βλέπουμε και στο εμπορικό ισοζύγιο, ότι φέρνει στη χώρα έσοδα τα οποία δεν έρχονται από άλλους κλάδους. Ναι, είναι ρεαλισμός, λέτε. Αυτό... Είναι και η ανάγκη της επιβίωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως θα ήθελα να βάλουμε στην κουβέντα μας κλείνοντας και το τι απαντούν οι Έλληνες σχετικά με την επίδραση του τουρισμού και του υπερτουρισμού στο περιβάλλον. Πάμε από το ναι μεν στο αλλά τώρα. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι το οποίο το ζουν ειδικά οι τουριστικές περιοχές και με τις διακοπές ρεύματος και με τη λειψιδρία που αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές. Αλλά όχι μόνο. Είναι προφανής και εμφανής η πίεση που δέχεται το φυσικό περιβάλλον από το μαζικό τουρισμό. Αυτό είναι κάτι που τους προβληματίζει όλους. Επίσης, είναι μια πραγματικότητα την οποία την αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, για το οποίο αποτελεί ίσως και ένα πεδίο στο οποίο αξίζει και οι επιχειρηματίες του τουρισμού και το κράτος πιο συντεταγμένα να επενδύσει περισσότερο. Πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε πιο βιώσιμο τουρισμό, μικρότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον και φυσικά με μικρότερη σπατάληση φυσικών πόρων.